Γονείς αλλά και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου εδώ στον Προφητηλία έχουν ένα αίτημα. Τι είναι το αίτημά σου? Να κάνουμε ένα καινούριο σχολείο. Μπορείτε να το πείτε όλοι μαζί δυνατά, παιδιά? Να κάνουμε καινούριο σχολείο! Αυτό είναι το κύριο αίτημα και όχι μόνο των παιδιών και των γονέων. Ζητούν τη μη υποβάθμιση του σχολείου τους. Ο λόγος πρώτων και κύριων, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας παιδεύουν με το καινούριο σχολείο, με το καινούριο κτίριο. Και ο δεύτερος λόγος είναι το ότι θέλουν να μας κάνουν τετραθέσιο αυτή τη στιγμή. Υποβάθμιση, λοιπόν. Ναι, υποβάθμιση. Βγήκε ένα φεκ 2 μέρες πριν τις εκλογές, όπου λέει διάφορα σχολεία, μέσα σε εκείνα είμαστε κι εμείς, να γίνουμε από εξαθέσιο τετραθέσιο. Ο λόγος, ο αριθμός των παιδιών, δεν τους ενδιαφέρει πώς μαθαίνουν, τι μαθαίνουν τα παιδιά. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι κεφάλια. Μετράνε μόνο κεφάλια και τίποτα άλλο παραπάνω. Για τον λόγο φυσικά που κάνουμε τη διόρυα αποχή μας είναι για το καινούριο κτίριο. Εδώ και χρόνια μας παιδεύουν. Από δασαρχείο μας πάνε στο Δήμο, ο Δήμος μας στέλνει στο υπεχόδε. Έχουμε γίνει σαν μπαλάκι, νιώθουμε. Δεν βγαίνει κάποιος να μας πει ότι ναι, εμείς ευθυνόμαστε, εκεί κολλάει, θα το κάνουμε ή δεν θα το κάνουμε. Το καινούριο σχολείο. Έχω μάθει από κάποια έγκαιρη πηγή ότι από το δασαρχείο έχουμε τελειώσει. Έχει αποχαρακτηριστεί το οικόπεδο πριν το 2009. Έχω και το ΦΕΚ στα χέρια μου. Και μας λένε από το δασαρχείο, από εμάς έχει τελειώσει αυτή η δουλειά. Κολλάει καθαρά στο Δήμο. Δυστυχώς όμως, εμείς είμαστε εδώ, όλοι οι γονείς και τα παιδιά, ο σύλλογος, να στηρίξουμε το σχολείο μας, γιατί το σχολείο μας το θέλουμε. Τα κτίρια δεν κάνουν τα σχολεία. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Ένας μαθητής, αν θέλει να μάθει, μαθαίνει. Μαθαίνει, γιατί κύριε Κομνηνή, αν το σχολείο μας ήταν καινούριο, δεν θα ερχόταν περισσότερα παιδάκια εδώ πέρα? Θα ερχότανε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και παιδάκια να μαζέψουμε και να στηρίξουμε το σχολείο μας. Και συγχαρητήρια στο σύλλογό μας και σε όσους μας βοηθούν. Από το δασαρχείο μας λένε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εμείς έχουμε αποχαρακτηριστεί τα 3.177 τετραγωνικά μέτρα, οπότε κολλάει καθαρά στο Δήμο. Έχει κάνει μια προμελέτη ο Δήμος και εκεί έμεινε το θέμα. Αυτό που ζητάμε και θα ζητήσουμε όταν κατεβούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να βγει ο κύριος Δήμαρχος και να μας πει ναι, θα το κάνουμε το σχολείο ή όχι, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Να μην πει, να ξέρουμε κι εμείς. Λοιπόν, δέχεστε υποσχέσεις, δεσμεύσεις, αλλά στην ουσία τίποτα δεν γίνεται. Ναι. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι με το μέρος μας, αλλά στην ουσία δεν βλέπουμε και κάποια κίνηση να γίνεται. Μια παράκληση που θέλουμε να κάνουμε στους γονείς που μένουν στη γειτονιά μας, που παίρνουν τα παιδιά τους από εδώ και τα πάνε σε ομόρφα σχολεία, να έρθουν να δουν το σχολείο μας. Πώς είναι από μέσα, πώς γίνεται το μάθημα. Τι τάξη πηγαίνεις? Τετάρτη Δημοτικού. Τετάρτη Δημοτικού. Και τώρα σου ζητάνε να κλείσουν το σχολείο, να το υποβαθμίσουν? Ναι. Ναι. Αντιδράτε εσείς αυτό? Τι να κάνουμε, αν μπορούμε να αντιδράσουμε, θα αντιδράσουμε. Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διαμαρτυρόμαστε. Μάλιστα. Εσύ που γράμμα? Τετάρτη τάξη πάω. Τετάρτη και εσύ δημοτικού. Και? Και έχεις αναστατωθεί από όλη αυτή την κατάσταση? Ναι, όντως έχω αναστατωθεί, αλλά δεν πειράζει, μια χαρά θα τα πάμε, δεν νομίζω. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ? Εγώ πάω έκτη τάξη. Έκτη δημοτικού, τελειώνεις φέτος λοιπόν. Ναι. Και? Και εμείς δεν θέλουμε να κλείσει το σχολείο μας. Ω. Ναι. Τρίτη πάω. Ναι. Και δεν θέλω να κλείσω το σχολείο μας. Μάλιστα, εσύ? Εγώ πάω τρίτη δημοτικού. Τρίτη δημοτικού. Είναι η αιτία πως τα άλλα παιδιά που θα μεγαλώσουν εδώ θα έχουν αυτό το σχολείο και δεν θα έχουν μια ευκαιρία να έχουν ένα πιο καλό σχολείο.